Με τη χαρά φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Λιάνα Κανέλη, συνάδελφο, πάνω απ' όλα και βουλευτή φυσικά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι εδώ στη μνήμη του Γιάννη του Διακογιάννη. Ναι. Έρθηκε Διακογιάννης, ζήσαμε μαζί πολλά χρόνια εδώ. Τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα ξανά, οι απώλειες, οι άνθρωποι, αυτά που μας βαραίνουν? Μεγαλώνουμε, κυρία Βίδου, πολύ απλά. Αυτό ισχύει. Μεγαλώνουμε. Ναι, μεγαλώνουμε και φεύγει ο κόσμος. Αλλιά από το 16χρονο. Αφού που δεν μεγάλωσε μεγάλο και δεν πρόλαβε να πεθάνει. Αφού ξεκινάμε με άλλο, εγώ να πω για τον Γιάννη Διακογιάννη, μια ερώτηση που την έχω απορία. Βγαίνουν τώρα Γιάννη Διακογιάννη, εσύ απλά το λέω αυτό και είναι λίγο παραθρολογικό όπως το λέω? Κοίταξε να δεις, έφτιαξε μια σχολή. Στη σχολή υπάρχουν μαθητές που προσπαθούν. Να βγει ο ίδιος γιατί? Γιατί? Γιατί θέλετε γενώσιμα των ανθρώπων? Γιατί θέλετε τέτοια καλά, φτηνά ανταλλακτικά? Γιατί πρέπει να υπάρχουν ομοιοτυπίες ανθρώπων? Η μοναδικότητα και η αξία είναι ότι κάποιος στέκεται και είναι αυτό που είναι και αξίζει τον κόπο να τον θυμάται κάποιος έτσι. Θα βγει ένας άλλος στη γενιά του. Αν με ρωτάς αν κάθε γενιά έχει το Διακογιάννη της, ναι, οφείλει και πρέπει να έχει. Και να βοηθάς να έχει κάθε γενιά το Διακογιάννη της. Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Και να υπάρξει δεν μπορείς να τον διακρίνεις. Δεν μπορείς να τον διακρίνεις. Πάμε γιατί τώρα... έχουμε πέσει στο ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα, ναι, των ημερών, είναι ένα μόνο. Πώς θα εκμεταλλευτεί άνθρωπος τον άνθρωπο? Αυτές είναι όλες οι ΜΚΟ που έχουν φτιαχτεί. Άμα τις δείτε, είναι για να σου σηκώνει τη τρίχα. Η τρίχα όμως φτιάχνουν ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να τα καταπατάνε. Τώρα πάμε. Υπάρχει σε μια αυτό. Υποκρισία η οποία σου φέρνει εμετό. Μου πείτε τώρα εμένα το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου και το σύνολο κυρίως του πολιτικού κόσμου κόπηκε για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Κατάρ. Θα αναγουλιάσω. Χριστουγεννιάτικα. Αλήθεια σας το λέω. Πού ήταν όλοι αυτοί? Ποιοι από αυτούς έχουν ασχοληθεί με τα εργατικά ατυχήματα, για παράδειγμα να βγάλουν ανακοινώσεις, να βγουν στα κάγκελα, να κάνουν παρεμβάσεις μεγάλες για τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά πάρε και την Ελλάδα εδώ μέσα. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και τους πήρε ο πόνος υποκριτικά? Ένα σύστημα το οποίο δεν βγάζει κέρδη άμα δεν είναι έτσι. Δεν βγάζει. Θυμάστε το κουκουέ με τα φέρετρα στο Σύνταγμα? Στο Σύνταγμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους νεκρούς εργάτες. Ξένους στην πλειονότητά τους. Εδώ, το 2004. Αυτή... Δεν σου λέω και το 1821. Δεν είχα καμία σχέση στα νούμερα όμως. Μα θυμάσαι τι είχε τραβήξει το κουκουέ τότε? Που το τραβάει και που λέει ψέματα και που αυτό και που εκείνο και που υπερβάλλει και που κάνει και που διάχνει. Ποιο? Το κόμμα που είναι από την ιδεολογία του ταγμένο να ασχολείται με την τύχη, τη ζωή, την ποιότητα της ζωής των εργατών. Και έρθουν τώρα οι άλλοι που δεν ασχολούνται καθόλου με την εργατική τάξη, που δεν τολμάνε να πούνε τη λέξη λαός, που δεν μιλάνε για αυτά παρά μόνο άμα κατέβει η ομάδα στο Μουντιάλ. Που ανακαλύπτουν ξαφνικά το έθνος, το κράτος, το λαό, το εκείνο, το λαός του Κατάρ, λαός του Μαρόκου, ο λαός του ενός, ο λαός του αλουνού και τα πάρουν και τα κάνουν όλα ένα ίσωμα. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι η διαπίστωση όντως και ειδικά με αυτά που συμβαίνουν και αυτά που αποκαλύπτονται στις Βρυξέλλες. Οι εμπλεκόμενοι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, βρίσκονται πίσω από μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είπατε και εσείς, που ένας Θεός ξέρει τι έκαναν. Αυτή λοιπόν είναι η διαπίστωση και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι μπορεί να γίνει όμως? Ό,τι λέει το κουκουέ από το 2000. Όλο αυτό να ελεγχθεί? Ό,τι λέει το κουκουέ από το 2000. Δηλαδή. Είναι δυνατόν τη δουλειά του κράτους να την κάνουν με κρατικά λεφτά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις? Άρα κυβερνητικά μέσα. Λεφτά. Άρα, μην δουλεύετε. Δούμε. Γιατί να υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις? Γιατί? Γιατί μια μη κυβερνητική οργάνωση θα ασχοληθεί με τα παιδιά, τα φτωχά, τα συνόδευτα, τα προσφυγόπουλα, τα άρρωστα? Γιατί μια μη κυβερνητική οργάνωση και όχι το κράτος? Σας πω εγώ γιατί. Γιατί κοστίζει. Κοστίζει. Πάρα πολύ απλά. Κοστίζει. Θέλουν να μην κοστίζει. Παίρνει μια μη κυβερνητική οργάνωση και δεν σου κοστίζει. Υποτίθεται ότι παίρνει λεφτά και από ιδιώτες. Δεν είναι όλες. Εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να μην τζουβαλιάζω. Η φιλοσοφία είναι τέτοια. Είναι κάποιοι πολύ σοβαροί άνθρωποι που κάνουν πολύ σοβαρή προσπάθεια. Η φιλοσοφία είναι τέτοια. Παιδεία. Ξεκίνησε από κυρίως την εξωτερική πολιτική. Ναι. Από την εξωτερική πολιτική, σας θυμίζω. Γυρίστε πίσω λίγο το ρολόι. Θυμηθείτε. Εμείς είμαστε το κουκουέ που έφερε από το 2000-2001 την υπόθεση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες είναι ακατάγραπτες και σήμερα. Έπεσε το σοβιετικό καθεστώς, όπως λέτε, έπεσε και ξεφύτρωσαν 1 εκατομμύριο μη κυβερνητικές οργανώσεις στη θέση της κρατικής πρόνοιας και δουλειάς που έκανε το κράτος. Γιατί αυτό ήταν ελεύθερη αγορά. Σήμερα, στις μέρες μας, οι ελευθεραγορείτες είναι ισοδύναμες των μαυραγορητών. Το ότι έπεσε δείχνει ότι δεν έκανε τόσο καλά αυτή τη δουλειά. Τον ανθρώπινο πόνο. Τον ανθρώπινο πόνο, το καταλαβαίνετε. Τον ανθρώπινο πόνο. Δεν υπήρχαν παιδιά στους δρόμους τότε. Σήμερα τα παιδιά στους δρόμους. Σοβαρολογούμε τώρα. Αγοράζεις εργαζόμενους ή δεν αγοράζεις και πουλάς? Τους μετακινείς γιατί έτσι είναι. Μετά το Μάστριχτ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συνταυτίσει τη δουλειά με την απασχόληση και την απασχόληση με τη δουλεία.
ναι. κυνηγάς. Η μετανάστευση σήμερα για οικονομικούς λόγους, γιατί φτιάξαμε και οικονομικούς μετανάστες, φτιάξαμε πρόσφυγες, φτιάξαμε παράνομους πρόσφυγες, φτιάξαμε, ξέρω εγώ, τώρα έχουμε και ψηφιακούς μετανάστες. Τι στα σοβαρά. Τι εννοείται τους φτιάξαμε. Φτιάξαμε. Φτιάξαμε ολόκληρες κατηγορίες. Τις κόψαμε έτσι για να απαλύνεται η αντίληψη από τα επίχειρα του πολέμου. Ποιος φτιάχνει καλοί πρόσφυγες, ποιος φτιάχνει μετανάστες, ποιος φτιάχνει φτωχούς. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι από τη μία μεριά θα έχεις το καλάθι της νοικοκυράς και από την άλλη μεριά θα έχεις την κυβωτό των πολιτών που είναι υπόδουλοι μιας διαδικασίας. Και θα έχετε και ένα μπίγασο οραμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα, την ατιμορρησία, τα καθαρά βρώμικα χέρια, τα βρώμικα χέρια που είναι καθαρά και πάει λέγοντας. Ας υποθέσουμε λοιπόν, για πάμε λίγο στην περίπτωση Εύα Καηλή. Ότι ήρθε λοιπόν κάποιος από το Κατάρ και της είπε πάρε τόσα λεφτά για να ψηφίσει το τάδε, να πει το τάδε και να κάνει το δίνα. Αυτό λοιπόν πώς το αντιμετωπίσουμε, σε επίπεδο ηθικής μόνο, α, κακό είναι, δεν πρέπει να γίνεται. Είστε στα συγκαλά σας, στο κουκουέ θα μιλήσει κάποιος για πολιτική που να έχει μετατραπεί σε ηθική. Όταν αρχίσει η ηθικολογία αυτού του επίπεδου, ξέρετε τι έρχεται σιγά σιγά. Έρχονται οι σωτήρες, έρχονται οι καθαροί. Έρχεται ένα μαύρο φασισταριό που λέει: εγώ θα τα καθαρίσω. Έρχεται ένας μουσολινισμός διάχυτος, τον οποίο τον βλέπετε. Θα Πολσονάρου, το εγώ, έτσι, να καθαρίσω το ένα, να καθαρίσω το άλλο. Ναι. Πού ήταν όλοι αυτοί που τώρα ανακαλύπτουν τα πράγματα, όταν το Πάμε σήκωνε μπαντιέρα και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εργοδοτικός συνδικαλισμός. Αν δεν κάνω λάθος, από τη Συνομοσπονδία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, αυτός που φέρεται αναμειγμένος μαζί με όλη αυτή την ιστορία, δεν ήταν από αυτούς που πήγε ποτέ το Πάμε. Οι κομμουνιστές μαζί του. Όταν έχεις λοιπόν εργοδοτικό συνδικαλισμό, ναι. σημαίνει ότι ο συνδικαλιστής τα πιάνει από τον εργοδότη. Όταν έχεις μία ΜΚΟ η οποία παίρνει κυβερνητικά λεφτά για να κάνει την κυβερνητική δουλειά, ευκολότερα χωνεύει μετά ο λαός την αντίληψη ότι πάμε σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το έγκλημα. Και έτσι απαλύνεται το κρατικό έγκλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση, κύριε Παπακλημίτζου και κυρία Βίδου, και όλοι όσοι μας ακούνε. Ναι. Μια βαθιά συζήτηση. Εάν η κοινωνία πηγαίνει στραβά, δεν μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου πλήρωμα και να εκχωρήσεις ένα σωτήριο καπετάνιο την εκτίμηση του ανέμου που φυσάει. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, οι κοινωνίες θα διαλυθούν. Βγείτε έξω και μιλήστε στα παιδιά. Θεωρούν πολύ φυσιολογικό στα 15 και στα 16 ναι. να καθαρίζουν τους λογαριασμούς τους με μαχαίρια αμαλάχη. Με παραμυθίες παλιά, και ξέρει πολύ καλά ο κόσμος τι εννοώ, και δεν είναι η άχνη ζάχαρη. Με αντιλήψεις ότι ο θάνατός σου είναι η ζωή μου, και αυτό να γίνεται μότο. Γιατί πρέπει να είσαι νέα, ωραία, πετυχημένη, νέος, ωραίος, πετυχημένος, και η ισότητα εκλαμβάνεται να φύγεις από το λευκό κολάρο και να πάρεις το έγκλημα της λευκής φούστας. Και να είμαστε ίσοι όλοι. Ναι. Με καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μου μιλάει κάποιος εμένα για αντιλήψεις ότι η κοινωνία είναι φιλάνθρωπη επειδή δίνει λεφτά στον Παπαντώνη. Ούτε ότι η κοινωνία έχει δικαιώματα σεξουαλικής έκφρασης όταν μιλάμε για παιδεραστικές πορνίες επίπεδου μύχου και της παρέας του. Η κοινωνία δεν είναι μόνο αυτό. Όμως. Και βέβαια δεν είναι ευτυχώς μόνο αυτό. Ευτυχώς που δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι μικιόμητα. Δηλαδή όχι. Μην δίνουμε την εικόνα ότι αυτοί εγώ ορίζουν και αποφασίζουν. Να δώσουμε και το. Ή τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτομαι πάρα πολύ δεν απλοϊκά. Δεν θα ψηφίζει κουκουέ αν δεν ήταν έτσι. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε και από την άλλη μεριά για παγιδευμένο κόσμο συνεχώς. Αρχίζει και έχει μια αντίληψη. Να σας πω και κάτι με το χέρι στην καρδιά. Εμείς λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση λυκοφωλιά. Συμφερόντων μεγάλων. Με πολλά λεφτά που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Σωστά. Λοιπόν, προσβάλλουμε τους λύκους. Προσβάλλουμε τους λύκους. Αλήθεια σας το λέω. Φτάσαμε να προσβάλλουμε τους λύκους. Όταν έχεις 300, 500, 600, 2.000, πόσους έχεις ευρωβουλευτές. Και έχεις από κάτω 18.000, 12.000 λομπίστες, 6.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή μορφές μη οργανωμένες σύμπτυξης συμφερόντων και διαχείρισης θυελωδών εννοιών, τεραστίων εννοιών. Ο ένας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο άλλος για την ατιμορρησία, ο άλλος έτσι. Πάτε να τα πείτε στο Ρωμά. Πάτε να τα πείτε στο Ρωμά. Δεν είναι όλοι λομπίστες επίσης. Εγώ θα επιμείνω στους γενικεύσεις να μην γίνονται. Από άψη μου τουλάχιστον. Γενικεύση μακριά από μένα είναι. Δεν είναι λομπίστες. Είναι φασισμός. Και οι λομπίστες κάποιοι κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή είμαι εγώ ας πούμε, οι αγρότες της Ελλάδας. Ή φτιάχνουμε φέτα. Και λέμε πάμε να βρούμε ένα λομπίστα να μπορέσει να περάσει τις θέσεις μας. Γιατί αλλιώς θα περάσουν οι δανέζικοι φέτα και δεν θα περάσει η δική μας. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα. Δεν είναι ποτέ έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κακό αυτό. Τι θέλετε, να γίνεται. Δηλαδή, να βάλετε μέσο για τα δικαιώματά σας. Αντί να τα διεκδικήσετε ευθέως. Είναι 27 κράτη-μέλη. Είναι άλλα δικαιώματα Γερμανία, άλλα Έλληνες. Είναι επάγγελμα ο λομπίστας. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά του λομπίστα.
Ο Μεσάζων επαμοιβή. Επαμοιβή, ναι. Τι κάνετε λοιπόν. Δέχεστε, και αυτό δεν είναι θέμα ηθικό, είναι θέμα πολιτικό. Ναι. Ότι ο λαός, ο εργαζόμενος για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο αγρότης, που τον καταπατά, ας πούμε, η κοινή, ναι, αγροτική πολιτική, πρέπει να βρει ένα μεσάζοντα, ο οποίος τα παίρνει και από την αντίθετη πλευρά. Θα το κάνετε αυτό στον δικηγόρο. Αμέσως είστε καταδικασμένος, θα πηγαίνετε στον αντίπαλο δικηγόρο. Όχι. Ε, δεν θα πηγαίνετε. Και γιατί πάτε στο μεσάζοντα, στο λομπίστα, για να διεκδικήσετε το δικαίωμά σας. Γιατί δεν βγαίνετε στον δρόμο. Γιατί έχει αύρες, μαύρες, σαύρες και ματ. Μα εμείς ζητάμε να καταργηθούν όλα αυτά. Να καταργηθούν. Έπρεπε να καταργηθούν αυτά. Και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και να ξεχωρίζει ο αστυνομικός από τον μπάτσο. Ποιος μας ακούει. Πάμε. Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να μου λέτε εδώ πέρα, ναι, ότι είναι νόμιμο, ωραίο και καθαρό επάγγελμα το λομπίστας. Σας άρεσε ο γιος σας να γίνει λομπίστας. Να κινείται ανάμεσα στο Κατάρ, στους αγρότες, ότι το κάνουμε επάγγελμα, στην Ιταλική μαφία, εγώ νομίζω ότι το κάθε επάγγελμα είναι καλό. Να κάνει το παιδί σου και να του λες λομπίστας. Το κάθε επάγγελμα είναι καλό, φτάνει να το κάνεις καλά και έτσι όπως πρέπει, με κανόνες και με ώρα και με πλαίσιο. Με την διαλογή, το οποιοδήποτε επάγγελμα μπορεί να είναι κακό και ισοπεδωτικό και μπορεί ο ένας να θέλει να φάει τη σάρκα του άλλου. Τι πάνε πει κάθε επάγγελμα είναι καλό. Το επάγγελμα της εκμετάλλευσης των ανθρώπων είναι καλό. Δεν το πάω εκεί, κύριε Κανέλη. Πού το πάτε. Δεν νομίζω. Μιλάμε ότι ο λομπίστας είναι η μόνο κατοχήρωση, αυτό. Η κατοχήρωση. Με την ίδια λογική υπάρχει και ο μεσάζοντας που παίρνει από τον παραγωγό την πατάτα και την πάει. Έχει κερδίσει, έχει κερδίσει. Έχετε δίκιο. Γιατί ο δεν υπάρχει ανθρώπων αυτό το είναι δίκτυο. Κακό επάγγελμα. Αλλά ως πώς το ορίζετε, ο διακινητής ανθρώπων είναι κακό επάγγελμα. Ξέρετε πώς λέγεται στις μέρες μας. Δεν είναι επάγγελμα όμως. Είναι ολαθρέο. Ποιος σας το είπε. Δεν είναι επάγγελμα. Κάντε λάθος. Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας στα 3/4 του κόσμου μετακινούν ανθρώπους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί αυτό είναι το έδαφος. Και είναι νόμιμο. Και πάρα πολύ απλό. Εγώ δεν ξέρω. Θα σας φέρω εγώ επίσημο παράδειγμα γι' αυτό. Ναι. Πότε έπεσε η Σέγγεν στην Ευρώπη. Μαλλιάζει η γλώσσα μου να το λέω. Πότε την κατέβασαν τη Σέγγεν. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, στη Γερμανία, για να έρθουν επαρκές αριθμός πορνών για να ικανοποιήσουν τους ανθρώπους εκεί. Δηλαδή, ο λομπίστας στο Κατάρ τώρα, ναι, που απαγορεύει την πύρα, ξέρω εγώ, πριν από τον αγώνα ή κάτι άλλο, ή που απαγορεύει την εμφάνιση, ναι, συμβόλων των ΛΟΑΤΚΙ ή οτιδήποτε άλλο, κάνει καλά τη δουλειά του. Βέβαια, ανάλογα με την αμοιβή του εργοδότη του. Αυτό δεν είναι θέμα λομπίστα, αυτό είναι θέμα του κράτους. Δεν μπορεί να ταυτίζεται η έννοια του λόμπι με τη διεκδίκηση, των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εγώ αντιδρώ σε αυτό που είπε ο κ. Παπακλημίτζος. Ναι. Ότι υπάρχει δυνατότητα ο αγρότης, επειδή δεν μπορεί να φτάσει αυτή την υπέροχη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τόσο μακριά του από τα δικαιώματά του, αλλά αποφασίζει για την τύχη του. Αποφασίζει για την τύχη του. Ναι. Κυρία Καηλή αποφασίζει για την τύχη της. Την τύχη του, χρειάζεται μεσάζοντα για να πείσει την όποια κυρία Καηλή. Δεν ξέρω τίποτα γιατί είναι σε υπόδικη κατάσταση, θα αποφανθεί δικαιοσύνη περί αυτού και δεν θέλω να πάρει τη μορφή την προσωπική. Το καταλαβαίνετε, είναι ιδεολογικό. Ωραία. Το ζήτημα. Το λάδωμα, η δημόσια, η παγκόσμια οργάνωση για τη διαφθορά και για τη, ναι, διαφάνεια, είναι ΜΚΟ. Δηλαδή, οι λαδωτές φτιάξανε μία ΜΚΟ για να ελέγχουν την ποσότητα και την ποιότητα του λαδώματος. Και θα μου πείτε ότι ιδεολογικά αυτό θα θέλω να το βάλω στην ίδια θέση με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Επειδή δεν θα προλάβουμε, θέλω οπωσδήποτε, επειδή ξεκινήσαμε και την συζήτησή μας με την εικόνα που είδα από Θεσσαλονίκη, την άποψη πάνω σε αυτό για να κλείσουμε. Έχω πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα. Και έχω πάρα πολλά χρόνια δει ανθρώπους. Έχω δει και φιλάθλους του Ολυμπιακού και φιλάθλους του Παναθηναϊκού κυρίως με χαιρωμένους. Ναι. Λοιπόν, εάν αυτό μπει στη διαδικασία της σκοπιμότητας... Γιατί είπατε για παιδιά πριν που κουβαλά μαχαίρια. Αν μπει στη διαδικασία της... Ναι, κοιτάξτε όμως να δείτε, μπαίνει και στο σχολείο, έτσι. Μπαίνει και στο δρόμο. Ναι. Μπαίνει και παντού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι παιδιά χωρίς προσανατολισμό. Παιδιά εγκαταλειμμένα από το σύστημα. Ακόμα και αν έχουν και τους γονείς τους και το σπίτι τους και χίλια δυο. Γιατί ποια είναι η επιτυχία? Να κάνεις λεφτά. Να αποκτήσεις bitcoin. Να βγεις παράξενο, να κοροϊδέψεις το διπλανό σου. Αν είμαι υπέρ ή κατά, δηλαδή τι άποψη να έχω γι' αυτό? Να το καταδικάσω? Μεταβδελιγμίας. Ναι. Αλλά όταν ο φίλαθλος γίνεται πελατεία κάποιου αφεντικού, δεν θα διστάσω να σας το πω. Πελατεία κάποιου αφεντικού. Όταν το εισιτήριο είναι με βάση το βαλάντιο της νεολαίας από απρόσιτο μέχρι δισεύρετο, όταν γίνεται ιδιοκτησία ο φίλαθλος κόσμος ως 12ος παίκτης
Και όταν αυτό έχει επαγγελματοποιηθεί και παίζει το στοίχημα, το τούτο, το κύριο. Όταν λέω στοίχημα, δεν εννοώ την εταιρεία, μην παρεξηγηθώ κιόλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο στοιχηματισμός, για να είμαι ακριβέστερη. Πού θέλετε να καταλήξετε. Ο φίλεθλος από ομάδα γίνεται αγέλη. Κάθε τι που αγελοποιεί τον άνθρωπο τον αφήνει έρμεο σε αφεντικά. Και τα αφεντικά, οι ελευθεραγορείτες, είναι αυτοί που αγοράζουν και πουλάνε την ανθρώπινη ζωή, γιατί έχει μπει στο χρηματιστήριο. Ευχαριστούμε έτσι και πάρα το παιδί, πολύ, κύριε Καντέλη. Έτσι και ο λομπίστας, έτσι και η Καϊλή και η παρέα της. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και καλό προϋπολογισμό. Γιατί αν θα μπείτε στον προϋπολογισμό, θα δείτε εκεί. Αν θα σε σήκωνε το κεφάλι σας, αυτά που περικόπτονται. Θα μιλήσετε σήμερα στη Βουλή. Ναι, βέβαια. Φεύγοντας από εδώ. Ωραία, τα σώζει κάποιος επειδή υπάρχει λομπίστας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να τον δούμε, σας λέω, το κουκουέ θα τον πάρει με τις πέτρες. Να είστε καλά. Γρήγορα διαφημίσεις εμείς. Καλή σας ημέρα.